κάποιος άλλος. Μην το ξανακάνεις, σε παρακαλώ. Εντάξει. Ήρθα να σου πω ότι ο Πάρης... Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε, τα νέα επεισόδια που έρχονται είναι γεμάτα ανατροπές. Καθώς μάνα και κόρη πλέον έρχονται τόσο κοντά που η μητέρα λέει στην κόρη της να φύγει με τον πρώην άντρα της. Πάμε να δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Μιράντα λοιπόν λέει στον Τίνο να φύγει με την Αμαλία, αλλά εκείνος διστάζει γιατί καταλαβαίνει ότι η Μιράντα θα στεναχωρηθεί με όλη αυτή την εξέλιξη. Να φύγετε με την Αμαλία όπως το είχατε σχεδιάσει, σαν να μην έμαθα ποτέ τίποτα, λέει η Μιράντα στον Τίνο. Και εκείνος της απαντά, δεν μπορώ, δεν το αντέχω αυτό. Έτσι λοιπόν αποφασίζει να φύγει μόνος του. Αργότερα λέει στο Βίρονα ότι λυπάται που δεν θα είναι στο γάμο του και του ζητάει να του κλείσει όλες τις εκκρεμότητες. Στη συνέχεια ο Ντίνος, λίγο πριν φύγει, κάνει την ανατροπή και αφήνει δύο γράμματα στο συρτάρι του και το ένα είναι για την Αμαλία. Η Μιράντα, έχοντας κάποιες υποψίες, ψάχνει στο γραφείο του. Βρίσκει το γράμμα που προορίζεται για την Αμαλία και τρέχει να της το δώσει. Διαβάζοντάς το, η Αμαλία μαθαίνει την αλήθεια και ντρέπεται τη μητέρα της τώρα. «Κοριτσάκι μου, τρέξε να τον βρεις πριν φύγει και να ζήσετε μαζί ευτυχισμένοι», της λέει. Την ίδια ώρα ο Σίμος το σκάει εξοργισμένος και αναζητά την Αμαλία, καθώς δεν τη βρίσκει. Το θέμα είναι τι ακριβώς γράφει το δεύτερο γράμμα, το οποίο προορίζεται για τη Μιράντα. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για να μάθετε τι ακριβώς λέει. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!